Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την ύπαρξη μη συστημικών τραπεζών, όπως είναι η τραπεζατική ίση, ή θεωρείτε ότι μπορεί να έρθει ανάπτυξη με την ύπαρξη μόνο 4 συστημικών τραπεζών που έχουμε σήμερα. Και επιτρέψτε μου, ειδικότερα αφού αναφερόμαστε στην τραπεζατική ίση, θα ήθελα την τοποθέτησή σας σχετικά με όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, με δεδομένο ότι υπάρχει και ένα πόρισμα, όπως μάθαμε μετά την συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κύριο Στουρνάρα. Ευχαριστώ. Κύριε Χονδρόπουλε, όπως ζητώ ανταγωνισμό στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, έτσι ζητώ ανταγωνισμό και στο τραπεζικό τοπίο. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν και μη συστημικές τράπεζες. Και οι τράπεζες αυτές εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου και εποπτείας, βεβαίως και μπορούν να λειτουργούν. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της Τράπεζας Αττικής. Η Τράπεζα Αττικής είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Και είναι μια τράπεζα για την οποία όλα όσα μαθαίνουμε τελευταία μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι στο επίκεντρο συναλλαγών οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν. Το πόρισμα το οποίο υπάρχει για την Τράπεζα Αττικής δεν πρέπει απλά να δοθεί στον εισαγγελέα, πρέπει ταυτόχρονα να δοθεί στη δημοσιότητα. Και είναι αδιανόητο να υπάρχουν υπονοούμενα ότι μια τράπεζα, η οποία μπορεί να έχει μια διοίκηση φιλική προς την κυβέρνηση, δίνει δάνεια όχι με τραπεζικά κριτήρια. Τέτοια ερωτηματικά και τέτοιες σκιές πάνω στο τραπεζικό μας σύστημα δεν μπορούν να υπάρχουν. Εγώ περιβάλλω με την εμπιστοσύνη μου τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα. Είναι δικιά του δουλειά να εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα κάνει τις σωστές επιλογές. Και αν υπάρχει ένα απόστημα στην περίπτωση της Τράπεζας Αττικής, να σπάσει και να σπάσει μια ώρα αρχίτερα.